Προσήλθαμε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ως αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο της έφεσης της ΠΑΕΟΦ 1925. Όλοι οι παράγοντες της δίκης υπήρξε αίτημα αναβολής από την πλευρά του κυρίου Τσάλου, τον οποίο εκπροσωπεί ο συνάδελφός μας ο κύριος Κούγιας. Και για τούτο το λόγο το δικαστήριο έκαμε δεκτό το αίτημα της αναβολής, ανέβαλε την υπόθεση για την ερχόμενη Τετάρτη. Να προχωρήσουμε και να τελειώσει αυτό το θέμα και να το βάλουμε πίσω μας και να προχωρήσουμε με τα άλλα τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε την ομάδα. Καταρχήν ήθελα να σας πω, είχαμε μία συνάντηση με τον κύριο Γραμμένο, τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Ένα από τα θέματα που συζητήσαμε ήταν και αυτό το περιβόητο θέμα με τον Όφη. Το εξέφρασα τον προβληματισμό μου και ότι δεν είναι σωστό αυτό που πάει να γίνει αν τιμωρηθεί η ομάδα της Κρήτης, ο Όφη. Είναι αδικία. Πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα χαμογελάσουμε όλοι. Είχαμε και μια συζήτηση για τα προβλήματα του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου στο νομό Ηρακλείου. Είμαι σίγουρος ότι θα μας βοηθήσει ο κύριος Γραμμένος για να λύσουμε τα προβλήματα και για άλλη μια φορά πιστεύω ότι η ομάδα μας, Όφη, πιστεύω ότι δεν θα τιμωρηθεί και θα χαμογελάσουμε στο τέλος. Και θέλω να πιστεύω ότι στην κατεύθυνση διαδικασία η απόφαση αυτή, η πρωτοβάθμια, θα ανατραπεί και ο Όφης θα δικαιωθεί.